Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που με βλέπετε σε αυτά τα χάλια, διότι αύριο πάω στην Ανίτα. Αύριο πάω στην Ανίτα να μου κάνει κούρεμα, χτένισμα, βάψιμο και ένα άλλο, πώς το λένε, αμπραγιάζ, αμπαλάζ, μποϊκοτάζ, κάτι τουρκικό φέρνει. Α, ναι, μπαλαγιάζ. Το οποίο έχουμε τώρα δύο σκέψεις και έχουμε μία διαφωνία. Αλλά θα το δούμε και στην πράξη. Εγώ λέω να το συνεχίσω κόκκινο με λίγο πυρόξανθο αντάβια. Όχι αντάβια, έτσι κυματάω και έτσι πυρόξανθο. Και η Ανίτα προτείνει ένα καστανό ανοιχτό με φουντουκί, που είναι και το φυσικό μου χρώμα το καστανό ανοιχτό. Κανονικά έχω ανοιχτά καστανά μαλλιά και μαύρα φρύδια, το οποίο ήταν, όπως βλέπετε πίσω, ανέστης κοβιβόρτες, χιλισάξι, τα οποία ήταν και πολύ σκούρα και πολύ ωραία, αλλά επειδή έχω χασιμότο, δεν το ήξερα κι εγώ. Όταν έχεις χασιμότο, ένα από τα πρώτα συμπτώματα είναι ότι χάνεις τρίχες εδώ, στα πλάγια των φρυδιών. Anyway, δεν έκανα αυτή την εκπομπή. Όχι εδώ πάνω, Νέστη. Όχι εδώ. Όχι εδώ, θα μου χύσεις τα πάντα όλα. Έλα εδώ, έλα, 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 θα ανέβεις ή θα ανέβεις. Έλα, με έπρεξες. Είδα, είδα. Να το το, θα του βγάλω κανένα χέρι. Να το, αυτό το ηλίθιο είναι. Αυτό το ηλίθιο πλάσμα, το οποίο μου έχει κάνει τη ζωή πατίνη. Λοιπόν, δεν έκανα αυτό το βίντεο όμως για να σας πω για το μπαλαγιάς. Έκανα αυτό το βίντεο για να σας πω ότι ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ, ένα τεράστιο ευχαριστώ και ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη. Το μεγάλο ευχαριστώ έχει να κάνει με το γεγονός ότι νικήκαμε, όπως είπε και ο μαραθωνοδρόμος, πώς το λέγανε αυτός που ήρθε το μαραθώνα και μετά τέσσερα, ο Φιδιππίδης. Λοιπόν, νικήκαμε διότι το YouTube, ακούγοντας τα δικά σας τα like, βλέποντας τα δικά σας τα super thanks, βλέποντας τη δική σας συμμετοχή, βλέποντας ότι ανεβαίνει το κανάλι, διαβάζοντας τη δική μου επιστολή που τους έστειλα αναλυτικά, όπου τους μιλάω και για τα ελληνικά hoax και όλα αυτά και τις αναφορές. Όχι απλώς μου έβγαλε όλα τα βίντεο κατάλληλα, εκτός από αυτά που είχαν πνευματικά δικαιώματα, που δικαίως φυσικά δεν βγαίνουν κατάλληλα, όχι απλώς μου τα έβγαλε όλα κατάλληλα, αλλά μου κάνει και αναφορές, δηλαδή αναφορές με ποια έννοια, ότι όταν κάποιος μπαίνει και γράφει βρωμοσχόλια και τέτοια, γιατί μου τα κάνουν πολύ αυτά, τον κάνει αποκλεισμό και μάλιστα μπορεί με μια μικρή συνδρομή στην Google να έχεις και τα ονόματα και τις διευθύνσεις που θέλεις, το οποίο σκέφτομαι να το κάνω έτσι για να μπουν μερικά τρολάκια στη θέση τους. Θα το δούμε όμως, θα φανεί στο χειροκρότημα. Λοιπόν, ναι, νικήκαμε λοιπόν, όλα τα βίντεο βγήκανε κατάλληλα, εκτός από αυτό που έλεγε για τον αστρολογικό θάνατο της Νέας Δημοκρατίας, αυτό φαίνεται προφανώς είχε πολλές αναφορές, και ένα άλλο που το μνήμη ψαριού, το οποίο επειδή έχει πνευματικά δικαιώματα δεν μπορούσε να βγει κατάλληλο. Όλα κατάλληλα λοιπόν. Βέβαια, θα μου πεις τώρα ποιος θα τα δει μετά από ένα μήνα, δεν πειράζει, το σημαντικό είναι ότι ναι, νικήκαμε. Και ένα μεγάλο, αυτό είναι το μεγάλο ευχαριστώ προς εσάς, γιατί σας το οφείλω. Επίσης, ανεβήκαμε πάνω από τους 14.200 και πάμε για τους 14.300. Εμπρός, παιδιά, γερά με τσαμπουκά, να φτάσουμε τους 15.000. Να γίνουμε μια ψιλοϋπολογίσιμη δύναμη και σιγά-σιγά τους 20. Και ευχαριστώ και για την πολύ θερμή σας ανταπόκριση σε κάθε θέμα που με απασχολεί και τη βοήθειά σας σε όλα τα πράγματα από την κάμερα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ μερικές φίλες μου, την Εκταρία, τη Μαρία από τη Γερμανία, τη Ροζέτα από τη Γερμανία, πολλούς και πολλούς ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα που με στηρίζουν και ψυχολογικά και ηθικά και συναισθηματικά και καμιά φορά και οικονομικά, διότι εδώ μπαίνει το μεγάλο συγγνώμη. Έχω το εξής πρόβλημα. Κάθε μέρα δέχομαι 30 μηνύματα περίπου, μπορεί να είναι και λίγα να σας λέω, στο Viber και άλλα τουλάχιστον 40-50 στο Messenger και στα δύο προφίλ που μου ζητάτε χάρτες. Εν τω μεταξύ έχω και καμιά 20 μηνύματα στο κινητό καθημερινά που είναι επίσης ζητάνε βοήθεια. Από αυτά τα μηνύματα τα περισσότερα δυστυχώς είναι για πολύ σοβαρά θέματα υγείας, οπότε δίνω μια προτεραιότητα. Και επειδή όπως γνωρίζετε δεν παίρνω λεφτά για χρήματα για θέματα υγείας, ξοδεύω πάρα πολύ χρόνο και χωρίς ουσιαστικά κανένα κέρδος, οπότε η δική σας συνδρομή είναι πολύ σημαντική
σε αυτό το κανάλι με όλους τους τρόπους που μπορείτε να συνδράμετε. Λοιπόν, ακόμα και με το να πατάτε like και να μπαίνετε να ακούτε τα βίντεο και να μου ανεβάζετε τις διαφημίσεις. Λοιπόν, ευχαριστώ για τη βοήθεια με τα γατάκια. Μια φίλη, η οποία δεν ξέρω ποια είναι, η φίλος που μου έβαλε 300 ευρώ για τη θεραπεία της Ίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα λεφτά που έδωσα, όχι για την κλινική, αλλά για τις εξετάσεις που έκανε μετά, που πήγανε 280 ευρώ για κορονοϊό της γάτας, AIDS της γάτας, τοξόπλασμα, μυκόπλασμα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έτσι έκανα όλες τις εξετάσεις για να βεβαιωθώ ότι δεν είχε κάποιο σοβαρό μικρόβιο. Και ευτυχώς δεν είχε. Λοιπόν, που να το κόλλησε από τα μικρά εννοείται. Και ευτυχώς δεν είχε. Και πάω πάλι στο μεγάλο συγγνώμη. Λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτή η προτεραιότητα των ανθρώπων που έχουν πολύ σοβαρά θέματα υγείας και που δυστυχώς κάθε μέρα αυξάνονται και πληθύνονται αυτά τα άτομα, με αυτοάνοσα πολύ σοβαρά, με καρκίνους, με αναπηρίες, με χίλια δυο, με παιδιά με προβλήματα, με άνθρωποι που κινδυνεύουν να τους πάρουν το σπίτι, άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε, άνθρωποι που δεν έχουν να ζήσουν και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβοηθήσω. Και ο τρόπος που μπορώ να βοηθήσω είναι μόνο να κάνω μια πρόβλεψη, γιατί εντάξει, είναι τόσοι πολλοί που δεν μπορώ να κάνω και κάτι, έτσι. Λοιπόν, οπότε αρκετούς από εσάς ή δεν σας απαντώ ή μπορεί να σας απαντήσω και να σας πω πάρε με από Δευτέρα Τρίτη, που υπολογίζω ότι θα έχουν τελειώσει αυτά τα μηνύματα για να μπορέσω να πω ένα χάρτη άλλου τύπου, έτσι, δηλαδή πότε να κάνω το γάμο μου, πότε είναι καλή ημερομηνία για το άλλο, αλλά τελικά μέχρι να έρθει η Δευτέρα ή Τρίτη που έχω πει πάρτε με τηλέφωνο ή στείλτε μου μήνυμα κατά βάση τα τηλέφωνα δεν τα σηκώνω γιατί ακούω και κάτι περίεργα. Λοιπόν, από το έχεις ωραίο πίστη να το πω κουμψά γιατί μας ακούει και ο Ρουφιάνος, μέχρι το πέντε μου αν θα νικήσει ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τι ακούει το κεφαλάκι μου, δηλαδή έχω καταντήσει γεννήτιο εδώ πέρα, δρομοκαίτιο, τέλος πάντων. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά τα ωραία, στο πιο δύσκολο μήνα, ο Μάιος και ο Ιούνιος ήταν οι πιο δύσκολοι μήνες για μένα οικονομικά εδώ και πολλά χρόνια, ούτε τα χρόνια του μνημονίου δεν είχα περάσει τόσο δύσκολα, γιατί μπορεί να μην είχα έσοδα, αλλά είχα ένα ταμείο ενεργείας και ήταν όλα πολύ φτηνότερα και μπορούσα και πέρναγα σχετικά άνετα. Αυτοί οι δύο μήνες, ο Μάιος και ο Ιούνιος, με πήγανε τρένο από άποψη οικονομική. Με βοηθήσατε πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Βγήκε αυτός ο μήνας, αρχίσουν να έχονται κάποια χρήματα, βγήκαν και κάποιες καινούργιες δουλειές, όλα καλά. Και μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, έχω και αυτούς που μου παίρνουν τηλέφωνο. Κάτι πρώην φίλοι ή μου στέλνουν μήνυμα του τύπου «Κοίτα, δεν θα σε ενοχλούσε υπό άλλη έννοια, αλλά μπορείς να μου βάλεις 100 ευρώ γιατί είναι πολύ μεγάλη ανάγκη». Δηλαδή κοινώς, σε γράφω εκεί που δεν πιάνει μελάνη και δεν θα σου μιλούσα, αλλά επειδή έχω μια ανάγκη πρέπει να με βοηθήσεις. Και πρώτον, δεν έχω κανένα λόγο να σε βοηθήσω. Δεύτερον, δεν είμαι κοινωνικό ίδρυμα. Τρίτον, δεν είμαι τράπεζα για να δίνω δάνεια, τα οποία κατά 99,9% θα είναι και αγύριστα. Και τέταρτον, ποιος σου είπε, εσένα, το καθενός από εσάς που ζητάτε δανεικά, ότι εγώ έχω για να δώσω. Δηλαδή, πώς είστε σίγουροι ότι εγώ έχω για να δώσω? Αυτό είναι κάτι που με ξεπερνάει. Δηλαδή, θέλω να φτιάξω μια σύνταση στο μπαλκόνι για να βγάλω έξω τις άμμους των γατών και για να είναι τα πιο πολλές ώρες έξω και να τα βλέπει και ο ήλιος και αυτά, και δεν έχω λεφτά να φτιάξω μια σύνταση στο μπαλκόνι μου. Και μου στέλνεις ένα μήνυμα, δώσε μου 100 ευρώ γιατί στα κοστάω. Και ειδικά τη στιγμή που μου έχει φερθεί, πιο αισχρά δεν γίνεται. Εντάξει, ο καθένας με την τρελάρα του, έτσι. Και ταυτόχρονα έχω από την άλλη μεριά τα κορίτσια στην Εύβοια, που θα κάνω σύντομα ένα αφιέρωμα σε αυτά τα κορίτσια, τα οποία έχουν 53.054, από αυτά που δίνουν για φιλοξενία, καμιά 25 γάτες. Ταΐζανε και όλα τα γατάκια στην Ερέτρια, τα οποία τα εξοντώσανε με φόλες, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Είναι απαρηγόρητες και γι' αυτό. Τους δάγκωσαν φίδια, οχές που έχει γεμίσει όλη η Εύβοια οχές. Και προσέξτε, ενώ έχει γεμίσει όλη η Εύβοια οχές, αυτοί σκοτώνουν τις γάτες, που είναι ο μόνος φυσικός εχθρός του φιδιού. Τι να πω, Ελλάδα, εντάξει, δεν. Το ακατοίκητο. Συγγνώμη γιατί άνοιξε πρώτα και θα βιώνω. Πού πας, μωρέ? Τατάκι, δεν γίνει καρδάς πάλι.
τώρα θα γίνει ο μεγάλος καυγάς ανάμεσα στο Τατάκι και στον Ανέστη, θα ακούτε κάτι. Λοιπόν, διότι είναι βλάκας. Ακούτε το χου. Κάθεται αυτή η ησυχής και δεν τον πειράζει, το κοιτάει απλώς με μισό μάτι έτσι. Και πάει αυτός και της κάνει τσαμπουκά. Τα θέλω πισινός του. Τι κάνω, δεν κάνω τίποτα. Μάθει να επρασπίζει τον εαυτό του. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα. Ναι. Και τους έχουν δαγκώσει 3 ζώα τα φίδια, να τρέχουμε μες τη νύχτα να βρούμε γιατρούς, να παίρνω εγώ μια φίλη μου στην Αμερική που είναι εκτενήτως να μας δώσει κάποιες συμβουλές. Πρέπει να δώσω και εκεί κάποια χρήματα, γιατί υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα. Δηλαδή, εκεί υπάρχει όντως ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Και μέσα σε όλα αυτά να έχεις και τον κάθε παλαβιέρι να σου λέει, ξέρεις τώρα, δεν σου μιλάω, δεν σε γουστάρω, δεν μου κάνεις για φίλος, σε φτύνω, σε προδίδω, σε χαίζω, παρότι μου εξυπηρετεί πάρα πολύ καλά, αλλά επειδή έχω μια ανάγκη, στείλε μου και 100 ευρώ έτσι για να έχω, γιατί εσένα βρήκα πρόχειρο ήθικο μακάκο, εσένα θα συζητήσω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το μεγάλο συγγνώμη είναι συγγνώμη που δεν απαντάω σε πολλά από τα μηνύματά σας ή που δεν είμαι συνεπής. Προτεραιότητα για μένα έχει ο ανθρώπινος πόνος και τα θέματα υγείας. Το κακό είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο που προηγήθηκε, με έπιασε και αυτή η πανσέληνος στον εγώ καιρό, παρότι δεν ήταν πολύ βαριά. Και μετά σκέφτηκα, είσαι και αστρολόγος του ομάρα σου και δεν κάθεσες να σκεφτείς ότι έχεις στην πρώτη μοίρα του ζυγού την Αφροδίτη, άρα σου κάνει τετράγωνο σελήνη. Και έχεις αντίθεση σελήνη Αφροδίτη στο χάρτη σου έτσι κι αλλιώς. Και επίσης αυτή η πανσέληνα σου κάνει τετράγωνο με τον Κρόνο που είναι στον Κριό, που κάνει και αντίθεση με την Αφροδίτη. Άρα θα την ακούσεις στερεοφωνικά. Οπότε, λοιπόν, ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο συγγνώμη. Ξέρετε ότι δεν μπορώ να βγάζω πάνω από 2-3 οροσκόπια την ημέρα. Δεν το αντέχω ψυχολογικά, γιατί εμένα τουλάχιστον με ρουφάει ο χάρτης. Μπαίνω πολύ βαθιά. Το μελετάω πάρα πολύ καλά. Βλέπω τα transit, βλέπω τις διελεύσεις, βλέπω το solo, βλέπω όλα αυτά και το μυαλό μου μπλουμ, εκτινάσεται στον αέρα. Γι' αυτό και αν έχετε κάποια τέτοια παράπονα, ναι, τώρα σου έρθει και εσένα να κάνεις ενημερώσεις. Λοιπόν, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν είναι ότι σας γράφω, είναι ότι είμαι πάρα πολύ πυγμένη, παιδιά. Θα σας κάνω όμως ένα δωράκι σήμερα, μια και η χαρτομαντία βγήκε, πώς το λένε, κατάλληλη για ανηλίκους και κατάλληλη για διαφημίσεις. Θα σας κάνω ένα δωράκι για να μην σας κλείσω αυτή την εκπομπή με στεναχώρα πράγματα, να μην πάρετε κι εσείς ολίγη από την κατάθλιψη που πήρα κι εγώ τις μέρες της Παρσελίνου. Πήγαινε και χρυσό μου, μπράβο. Λοιπόν, θα σας κάνω ένα δωράκι. Αυτή είναι η τράπουλα της αγάπης. Την έχω φτιάξει εγώ βασισμένη σε τσιγκάνικα και σε τσιγκάνα και τράπουλα και στη σιβηλά και στην εθνική. Λοιπόν, είναι η τράπουλα της αγάπης και σήμερα θα ρίξουμε ένα χαρτάκι για το κάθε ζώδιο, πώς θα πάνε τα συστηματικά του μέχρι να φύγει το καλοκαιράκι. Αν θα έχουμε κάνει μια περιπετιούλα κλπ. Λοιπόν, ένα χαρτάκι για το κάθε ζώδιο. Σας τα δείχνω κιόλας. Ξεκινώντας από τον Κρύο και παίρνοντας το χαρτάκι αυτό. Το βλέπετε. Απογοήτευση. Διαψευσμένες ελπίδες, δεν πρέπει να χρεώνεται κανείς αλλότρια λάθη. Λοιπόν, προσέξτε. Όταν μιλάμε για συναισθηματικά θέματα, δεν μιλάμε μόνο για τα ερωτικά, έτσι. Μιλάμε για τα θέματα που έχουμε να κάνουμε με φίλους, με συνεργάτες, με τα παιδιά μας, με οποιοδήποτε. Η Κρύη, λοιπόν, θα πάρετε μία απογοήτευση, που θα οφείλεται όμως σε λάθη άλλων και όχι σε λάθη δικά σας, τα οποία δεν πρέπει να τα χρεωθείτε και δεν πρέπει να σκεφτείτε ότι φταίτε εσείς. Για να δούμε ξεκάθαρα στα ερωτικά. Ο χρόνος. Αυτό το χαρτί σημαίνει ότι κάτι θα έρθει ή κάτι υπάρχει που θα έχει διάρκεια. Αξιοποιώ το χρόνο μου σημαίνει διδάσκομαι από το παρελθόν, ζω το παρόν και πιστεύω στο μέλλον. Πάμε στα ταυράκια. Το μου ήρθε. Wow. Η αναγέννηση, ένα πάρα πολύ ωραίο φύλλο.
διάλυση και σύνθεση για να γεννηθεί κάποιος πρέπει πρώτα να πεθάνει σε εισαγωγικά. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι εσείς τελειώνετε μια ιστορία και ξεκινάτε μια άλλη, τελειώνει κάτι άσχημο μέσα σας, δηλαδή μπορεί να είστε σε μια σχέση και να μην νιώθετε καλά ή μπορεί να μην είστε σε καμία σχέση ή να είστε σε μια προβληματική σχέση, κάτι λοιπόν τελειώνει και στη θέση του έρχεται ή να είστε μόνοι και να νιώθετε χάλια. Τελειώνει αυτό και έχετε κάτι ωραίο στη θέση του. Δεν τραβάω άλλο φίλο γιατί ήταν καλό. Πάμε στους διδύμους. Τουν, θυμός. Οι τρία παιδιά είστε μες στη τσαντίλα. Στην αισθηματική καταιγίδα η οργή για τους άλλους είναι οργή προς τον εαυτό μας, λέει το χαρτί. Αυτό σημαίνει γενικά ότι εσείς οι δίδυμοι έχετε πάρα πολύ θυμό, που ενώ φαίνεται εξωτερικά ότι πάει προς τους άλλους, τον σύντροφο, τους φίλους, τα αδερφιά, δεν ξέρω ποιον, την πραγματικότητα οφείλεται στο ότι πιστεύετε ότι κάτι δεν κάνετε σωστά οι ίδιοι. Θα τα δείξω άλλο ένα φίλο. Η επικοινωνία. Η πνευματική ανταλλαγή στηρίζει κάθε σχέση σας. Πραγματική επικοινωνία σημαίνει ισορροπία ανάμεσα στο ακούω και στο μιλάω. Λοιπόν, επικοινωνήστε σωστά, επικοινωνήστε διαφορετικά. Πάμε στα καρκινάκια. Ο δρόμος. Ταξίδι, συνάντηση σε ταξίδι. Ή πάτε ταξίδι με κάποιον έρωτα ή αν είστε δεσμευμένοι, συναντάτε έρωτα σε δρόμο. Στον έρωτα την ευχαρίστηση δεν την προσφέρει η άφεξη στον προορισμό, αλλά το ίδιο το ταξίδι. Λέει το χαρτί, έχει και ένα φιλοσοφία από κάτω, υπάρχει μια γενική πρόβλεψη που εδώ είναι ότι θα κάνετε ή θα πάτε ταξίδι με τον σύντροφο ή τη σύντροφο ή θα βρείτε άνθρωπο σε ταξίδι. Και από κάτω είναι η φιλοσοφική οίση. Η ευχαρίστηση δεν είναι ο ορισμός, αλλά το ίδιο το ταξίδι. Πάμε στα λιονταράκια. Αυτό. Η πίστη. Τι ωραίο φίλο. Τι ωραίο φίλο, αγαπητά λιονταράκια σας. Και είναι από τα καλύτερα φίλα και σε ό,τι αφορά τον έρωτα και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις. Η πίστη σημαίνει τρυφερός σύντροφος, πιστός σύντροφος, σημαίνει φίλοι. Σημαίνει ότι γενικά θα αρχίσετε να εμπιστεύεστε και να πιστεύετε αν είστε σε σχέση στον άνθρωπό σας ή να θα βρείτε κάποιον άνθρωπο στον οποίο θα πιστέψετε. Πίστη στον άλλο σημαίνει αυτοεκτίμηση, ενώ πιστία σημαίνει θρηματισμένο εγώ, λέει η φιλοσοφία από κάτω. Τρυφερός σύντροφος πάντως βγαίνει για τα λιονταράκια. Πάμε στους και στις παρθένους. Α, μου είπε μια κυρία εδώ να κάνω ένα διάλειμμα. Τι είναι, λέει, αυτή καινούργια, πώς μου το έγραψε. Λέει, μετά θυμώνεται που σας λένε τους αστρολόγους, χαρτομάντες και τέτοια. Λέει, τι καινούργια φάμπρικα είναι αυτή. Ναι, είναι φάμπρικα, τώρα εγώ κονομάω, έτσι. Τίποτα, είναι κάτι το οποίο είναι... Το κάνουμε κάθε τόσο για χαβαλέ και επειδή πιστεύω πολύ στο γιου και στα σύμβολα, πιστεύω και στις κάρτες, αν κάποιος έχει διέσεις και καλή διάθεση να τις ρίχνει και το κάνουμε εν είδη χαβαλέ που άμα βγει βγήκε. Λοιπόν, αγαπητοί παρθένοι και αγαπητές παρθένες, σας βγήκε ο φόβος, που σημαίνει ότι σε όλες σας τις σχέσεις αυτή τη στιγμή είστε λίγο φοβισμένοι και λίγο αποτραβηγμένοι. Αν είστε σε κάποια σχέση, μπορεί να μην σας φοβίζει ο ίδιος ο σύντροφος, αλλά το όλο που υπάρχει γύρω από τη σχέση, δηλαδή τα παιδιά σας, η οικογένειά σας, τι θα γίνει, φοβάστε ότι κάτι θα συμβεί, ότι κάτι πιο θα χάσετε, κάτι θα χάσετε. Μπορεί να φοβάστε για τον σύντροφό σας, ότι μπορεί να μην είναι καλά, για τη δουλειά σας ή για οτιδήποτε. Υπάρχει λοιπόν ένας φόβος μέσα σας, μια ανασφάλεια. Εδώ λέει η αληθινή αγάπη συχνά τρομάζει, οπότε αγαπητά μου παρθενάκια, βρείτε την αληθινή αγάπη, μην την αφήσετε να φύγει επειδή φοβάστε. Η ευτυχία σε μια σχέση προϋποθέτει και ήθος και τόλμη. Εσείς να είστε λοιπόν ηθικοί και τολμηροί και ό,τι βρέξει θα κατεβάσει. Πάμε στους ζυγούς. Η αποκάλυψη. Wow. Υποκάλυψη. Τι το πρόσωπο σας δίνει πληροφορίες και λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί. Αν λοιπόν είστε ένας ζυγός ο οποίος σκέφτεται και λέει με θέλει ο άλλος, δεν με θέλει ο άλλος, ή μου είναι πιστός, δεν είναι πιστός, κάποιο πρόσωπο θα σας αποκαλύψει την αλήθεια, η οποία δεν είναι κατά ανάγκη ότι είναι και άπιστος, μπορεί να σας αποκαλύψει ότι είναι και πιστός. Αν όμως δεν ενδιαφέρεστε για ένα άτομο, πάλι δεν το πρόσωπο θα μεσολαβήσει. Αν όμως είστε σε σχέσεις, προσέξτε, γιατί ένα τρίτο πρόσωπο μπορεί να φέρει στη σχέση σε ισορροπία. Αυτό μπορεί να είναι ένας γονιός,
ένας φίλος, ένας οτιδήποτε. Και από κάτω λέει, η αλήθεια προϋποθέτει ωριμότητα τόσο για να την πεις, όσο και για να την αντιμετωπίσεις. Η αποκάλυψη ως χαρτί, συγγνώμη που δεν το πιάσω, σημαίνει και ότι μπορεί να σας αποκαλυφθεί σύντροφος, έτσι. Πάμε στους σκορπιούς για να δούμε τι λέει για μας το μαγαζί εδώ. Γιατί τώρα που πρόκειται για τους σκορπιούς. Αυτό. Η σύνεση. Πόσο πιο συνετή να γίνουμε, ρε παιδιά, έχουμε βρεθεί, είμαστε τόσο συνετοί. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ό,τι και να βρεθεί μπροστά σας, πρέπει να το αντιμετωπίσετε με σύνεση, να μην πέσετε με τα μούτρα, να μην βιαστείτε και να το σκεφτείτε καλά. Σημαίνει επίσης, διαλέξτε συνετούς συντρόφους. Αν είστε σε μία σχέση, μην κάνετε βλακίες. Μην λειτουργήσετε συναισθηματικά και παραδομητικά. Αν όμως δεν είστε σε σχέση, πλησιάστε τον άνθρωπο που σας την πέφτει, αν σας την πέφτει τέλος πάντων, με κάποια σύνεση ή προσέξτε πόσο συνετό είναι το άτομο αυτό, μήπως είναι λίγο ντελούλου που λένε και τα πιτσιρίκια. Ευελιξία και σοφία λοιπόν έχουν σκορπιά αυτό το διάστημα. Όποιος δεν διεκδικεί αυτό που δεν του ανήκει, κερδίζει αυτό που του χρειάζεται. Τι σημαίνει αυτό? Μην κυνηγάτε ανθρώπους που είναι δεσμευμένοι, αυτό που δεν σας ανήκει, για να βρείτε αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Πάμε στους τοξότες. Αμφιβολίες στο μυαλό μου τριγυρίζουν πολλές. Αμφιβολίες τρελές. Λοιπόν, αυτό το χαρτί σημαίνει αδυναμία λήψης αποφάσεων. Τώρα εδώ υπάρχουν τα εξής μηνύματα για τους τοξότες. Ή σας θέλουν παραπάνω από ένας και λέτε, πού θα κάτσει η μπίλια τώρα, θα κάτσει εδώ, θα κάτσει εκεί, θα κάτσει παραπέρα. Ή σας έχει βρεθεί ένας σύντροφος, αλλά δεν ξέρετε αν είναι ο κατάλληλος. Ή δεν ξέρετε αν θέλετε σχέση, δεν θέλετε τελικά. Αν είστε τώρα σε κάποια σχέση, μπορεί να έχετε αμφιβολίες για το αν πρέπει να την κρατήσετε, αν πρέπει να τη διαλύσετε ή αν ο άλλος θέλει να την κρατήσει. Γενικώς το μυαλό σας έχει μια συννεφιά. Η αμφιβολία λέει είναι ο πιο σύντομος δρόμος για την εξάρτηση. Άρα, αν αμφιβάλλω ότι ο άλλος με θέλει, εξαρτώμαι περισσότερο. Οπότε δεχτείτε ότι σας θέλει. Είτε να με θέλει, είτε να με θέλει, μια χαρά παιδί με. Και άμα δεν σας θέλει, τόσα χάσει για αυτή. Πάμε στους εγώκαινους. Διαμάχη, εντάξει, εγώκαινος που να μην τσακώνεται, ρε παιδιά, μα την Παναγία να βάλουν, δηλαδή, έναν έχω βρει, την Όλγα, τη φίλη μου. Όλγα, να ακούς φυλάκια. Δεν έχω βρει εγώκαινο που να μην γουστάρει τη διαμάχη με στη σχέση του. Σας στρέφει λίγο αυτό, έτσι. Αντίθετες απόψεις και συγκρούσεις με το τέρι σας, είμαι ενδεχόμενο άνθρωπο που θα σας πλησιάσει, αλλά και με όλους το περίγυρό σας. Δηλαδή σημαίνει ότι έχετε την τάση να θέλετε να τσακώνεστε. Για να θερήσει στήλες, λέει, πρέπει να σπείρεις ανέμους. Οπότε, αν δεν θέλετε να τα διαλύσετε όλα, σταματήστε να τρώγεστε με τα ρουφαλάκια σας. Πάμε στον υδροχό. Νέτος. Βάω. Η αυτοπεποίθηση. Ωραίο φίλο. Αρχίζετε και βρίσκετε τον εαυτό σας, αγαπητά υδροχοάκια. Το χαρτί λέει, μια ισότιμη σχέση θα σας ανυψώσει. Τι λες? Αυτοπεποίθηση λοιπόν μέσα από μια ισότιμη καλή σχέση. Και από κάτω, ο έχων αυτοπεποίθηση βρίσκει το άλλο του μισό. Μάλλον είστε αρκετά όριμοι για να βρείτε αυτό που θέλετε, έτσι. Και τελειώνουμε με τα ψαράκια. Για τα οποία ψαράκια θα πάρω το πρώτο φύλλο. Α, τι τράβηξα. Ρομαντισμός. Βλέπετε τα γατάκια που είναι πάνω στη στέγη και νιαουίζουν έτσι. Ωραίο χαρτί. Το πιο ωραίο χαρτί βγήκε στα ψαράκια στον έρωτα. Απόλυτο δόσιμο, ψυχική ταύτιση. Λογική στον έρωτα είναι ανυπαρξία έρωτα. Αφαιθείτε στο ρομαντισμό λοιπόν, αγαπητά ψαράκια. Κρατήσει, δεν κρατήσει, τουλάχιστον θα περάσετε καλά. Λοιπόν, πολλά φυλάκια. Αυτή ήταν μια πολύ στομή εκπομπή και να ξαναπώ πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο συγγνώμη. Και να νικήκαμε yes. Και πάμε όλο και καλύτερα. Και πάμε για τους 15.000. Γράφτε κόσμο, κάντε like, πατήστε like, γράψτε όποιους περισσότερους μπορείτε. Κοινοποιείτε τα βίντεο για να τα βλέπουν και άλλοι και να μπαίνουν να γράφονται και αυτοί. Κάντε το καλύτερο που μπορείτε για αυτό το κανελάκι, για να υπάρχει και να υπάρχω κι εγώ η καημένη, να μπορώ να ζω. Φιλάκια. Αύριο θα με δείτε άλλοι, Αύριο θα είμαι μια άλλη. Φιλιά. Yeah.